Επιγραφικό μουσείο της Αθήνας και βλέπουμε μπροστά μας βάση αναθήματος του Αριστείωνος και του Πασίου και είναι γλύπτης ο Υγείας, ο οποίος είναι ο δάσκαλος του μεγάλου Φιδία, η πλάκα, η ανθηματική, και υπάρχει και υπογραφή και αμέσως από τα πρώτα έργα του μεγάλου Φιδία είναι ο Απόλλωνας ο Πανόρπιος. Βλέπουμε εδώ ένα αντίγραφο του αγάλματος του Φιδία, των ρωμαϊκών χρόνων, και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας άλλα αγάλματα, κορμί του Απόλλωνος, τα οποία αντιγράφουν το νεανικό έργο του Φιδία, Απόλλωνας ο Πανόρπιος ή Απόλλωνας του Κάσελ, διότι στο Κάσελ της Γερμανίας υπάρχει ένα άρτιο αντίγραφο ρωμαϊκών χρόνων. Και πάλι βλέπουμε ένα έργο του Φιδία, είναι η Αθηνά του Βαρβακίου, βρέθηκε το 1880, το αυθεντικό άγαλμα ήταν κατά 12 φορές μεγαλύτερο από αυτό το οποίο βλέπουμε μπροστά μας, αλλά έχει την τύχη να σωθεί και έχουμε την εικόνα πως ήταν η χρυσελεφάντινη αγαλμά του Φιδία. Η κεφαλή της Ιθενάς πάνω πληθεά, ο όφης, ο οικοτρόφος και κουροτρόφος, το φίδι το οποίο είναι και μυητικό, διότι η θεή είναι υπεράνω των δυνάμεων του κακού και τα φίδια υπηρετούν τους θεούς, η κεφαλή της θεάς πάνωπλη, το χρυσελεφάντινο είχε στηθεί μέσα στον Παρθενώνα το 438 π.Χ. και ήταν τα γυμνά μέλη από ελεφαντόδοντο και τα καλυμμένα μέλη του αγάλματος ήταν από χρυσό. Ολόκληρο το άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου, το λατρευτικό άγαλμα του Παρθενώνος, και είχε τοποθετηθεί μέσα στον Παρθενώνα το 438 π.Χ. Το άγαλμα το συγκεκριμένο είναι του 2ου αιώνα μετά Χριστό και βρέθηκε το 1880 στην Αθήνα, στο Βαρβάκιο. Βαστάει την νίκη στο δεξί της χέρι η Αθηνά, ο κουροτρόφος όφης είναι στην ασπίδα τους, η θεά είναι στην ασπίδα της, η θεά είναι πάνωπλη και προστατεύει την Αθήνα καθώς έχει την Αθήνα στο χέρι της. Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, Φιδιακή Αθηνά, Φιδιακής Τεχνοτροπίας, μεγάλη κεφαλή της Αθηνάς, και ίσως είναι η Αθηνά η πρόμαχος, όπως φαίνεται, ρωμαϊκών χρόνων και αυτό το άγαλμα, η κεφαλή της Αθηνάς, και από ό,τι φαίνεται είναι και ατελείωτη ως προς το κράνος, μεγάλη η κεφαλή της Αθηνάς από γιγάντιο άγαλμα, όπως την βλέπουμε, έχει φιδιακή τεχνοτροπία, καθαρές γραμμές, καθαρό σχέδιο, και βλέπουμε εδώ πέρα μία αμαζόνα, η λεγόμενη αμαζόνα του Φιδία. Ο Πλίνιος αναφέρει γύρω στο 430 έγινε στην Έφεση ένας διαγωνισμός και είχαν προσκληθεί ο Πολύκλητος, ο Φιδίας και ο Κρυσίλας ποιος θα φτιάξει την ομορφότερη Αμαζόνα. Βέβαια βραβεύτηκε ο Πολύκλητος. Η Αμαζόνα που είναι στο Καπιτόλιο, είναι στο Καπιτόλιο της Ρώμης αυτή που βλέπουμε, και είναι αντίγραφο ρωμαϊκών χρόνων, πρώτος αιώνας μετά Χριστό, το σχέδιο του Φιδία. Πάλι βλέπουμε κεφάλι Αμαζόνας από τον σχεδιασμό του Φιδία και αυτό το κεφάλι είναι μέσα στο Καπιτόλιο. Στο Καπιτόλιο, επειδή πήγα, υπάρχουν και τα άλλα δύο αγάλματα των Αμαζόνων αντίγραφα ρωμαϊκής εποχής, και του Πολύκλητου και του Κρυσίλα. Το βραβείο, όπως είπα, το πήρε ο Πολύκλητος. Ο διαγωνισμός έγινε στην Έφεσο το 440-430 π.Χ. και το αναφέρει ο Πλίνιος στα ρωμαϊκά χρόνια. Η όμορφη κεφαλή της Αθήνα από τον Άριο Πάγο, φαίνεται η Ακρόπολη, τα προπήλαια, είναι χειμώνας και έχει χιονίσει λίγο στην Αθήνα, και στο λόφο της Ακροπόλεως δεσπόζει το Τέμενος,
με τον Περικαλή ναό των Παρθενώνα, χτίστηκε μετά το 447 από τους Μυδικούς πολέμους και αρχιτέκτονες Φιδίας, Εκτίνος και Καλλικράτης. Οι στενές πλευρές του Παρθενώνα έχουν 8 κύονες και οι μακριές πλευρές 17 κύονες. Τα εγγένεια γίνανε το 438 και οι γενικές διαστάσεις του Παρθενώνος είναι 30 μέτρα φάρδος και 70 μέτρα περίπου μήκος, τα τρίγλυφα και ο θρυγός, και είμαστε τώρα στο Μουσείο της Νάπολης της Ιταλίας, καθώς έξω από τον Παρθενώνα εδέσποζε ένα πολύ μεγάλο άγαλμα γύρω στα 10 μέτρα της Αθηνάς Προμάχου. Πώς ακριβώς ήταν το άγαλμα δεν το ξέρουμε ακριβώς, αλλά στο Μουσείο της Νάπολης υπάρχει αυτή η Αθηνά Πρόμαχος, είναι ρωμαϊκών χρόνων και η Αθηνά κραδένει με το δεξί χέρι το δόρυ και με το αριστερό έχει την αιγίδα. Η Αθηνά Πρόμαχος του Μουσείου της Νάπολης της Ιταλίας και πιθανόν μπορεί να αντιγράφει την Αθηνά Πρόμαχο της Ακροπόλεως. Πάλι στο ίδιο Μουσείο της Νάπολης της Ιταλίας, άλλη Αθηνά, πάλι πρόμαχος με την αιγίδα, όλα αυτά μιμούνται φιδιακά πρότυπα ρωμαϊκών χρόνων. Η μεγάλη αιγίδα στο στήθος της Αθηνάς μαζί με τα φίδια, η θεά είναι αρματωμένη, ωραιότατο ρωμαϊκό άγαλμα της Αθηνάς με τους γρίπες πάνω στο κράνος. Και πάλι βλέπουμε από την Ζωφόρο του Παρθενώνος, είναι ο Ποσειδώνας, ο Απόλλωνας και η Άρτεμη, οι θεοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τον πέπλο της Αθηνάς κατά τα μεγάλα Παναθήναια. Απόλλωνας, Ποσειδώνας και Αρτέμιδα είναι η λεγόμενη Ζωφόρος, 160 μέτρα μήκος, περιέζουν ολόκληρο τον Παρθενώνα και εργάστηκε ο ίδιος ο Φιδίας και το επιτελείο του. Πάλι βλέπουμε την Αθηνά Σκεπτόμενη, έτσι λέγεται, είναι του 5ου αιώνα της εποχής του Φιδία και πιθανόν είναι από το εργαστήριό του φτιαγμένη, μία μετόπη, 435 περίπου π.Χ. έγινε η Ζωφόρος του Παρθενώνα, καθώς βλέπουμε τους υπείς κατά την μεγάλη γιορτή των Παναθηναίων. Τη Ζωφόρο του Παρθενώνα την επεξεργάστηκε σαν σχεδιασμό, γιατί είναι τέλειος ο σχεδιασμός, ο ίδιος ο Φιδίας και το επιτελείο του, το οποίο το είχε και ο Αγαρόκριτος, μεγάλος γλύπτης, μαθητής του Φιδία, καθώς βλέπουμε την Ζωφόρο και εδώ είναι οι υδροφόροι, οι νέοι που πηγαίνανε το νερό για τα μεγάλα Παναθήναια, και πάλι βλέπουμε αυτή την έξοχη παράσταση και είναι ο Ποσειδώνας, ο Απόλλωνας και η Αρτέμιδα, οι οποίοι θα αποδεχτούν τον πέπλο της θεάς Αθηνάς κατά τα μεγάλα Παναθήναια, που οπωσδήποτε βέβαια όλα αυτά είναι μυστηριακά. Και πάλι βλέπουμε από τις μετόπες του Παρθενώνα, ήταν 90 οι μετόπες, μόνον 17 έχουν σωθεί και οι περισσότερες είναι τώρα στο Βρετανικό Μουσείο, και είναι ένας λαπίθης ο οποίος τον έχει αρπάξει ένας κένταυρος, η λεγόμενη κένταυρομαχία. Είναι μυητικά οπωσδήποτε αυτά και φαίνεται η αγωνία. Και εδώ πάλι βλέπουμε μία Αθηνά φιδιακής εμπνεύσεως, είχε βρεθεί στην Ελευσίνα από κάποιο ναό, είναι δεύτερος αιώνας, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει ότι μιμείται κάποια φιδιακή Αθηνά πρόμαχος και αυτή. Και αυτή βρίσκεται στο Μουσείο της Αθήνας και πάλι σύμπλεγμα Κέκροπος και Έρσης. Αυτά αντιγράφουν τα αιτώματα του Παρθενώνα, το οποίο τα είχε σχεδιάσει και εκτελέσει ο ίδιος ο Φιδίας με το επιτελείο του. Κεφαλή
του Φιδία, η οποία είναι στο Μουσείο της Κοπενχάγης στη Δανία, και αυτή η κεφαλαία λόγου θεωρείται το ωραιότερο έργο τέχνης της δυτικής τέχνης και είναι έργο του Φιδία από τον Παρθενώνα. Ο ίδιος ο Φιδίας τον έχουν φτιάξει η σημερινή αυτή η ζωγραφιά, και πάλι στο Μουσείο της Νάπολης της Ιταλίας, Αθηνά Προόμαχος, Φιδιακής Εμπνεύσεως, η Αιγίδα. Στο αριστερό χέρι έχει το ακόντιο, οπλισμένη η θεά, η Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, και βλέπουμε μία πλάκα, έξεργο έργο, και πιθανόν είναι των γλυπτών του Παρθενώνος και των Αετωμάτων από τον κύκλο του Φιδία, πολύ μεγάλο και σπουδαίο έργο. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι είναι του Αγορακρήτου, του Πάριου, ο οποίος ανήκε στον κύκλο του Φιδία, 430 περίπου π.Χ. 5ος αιώνας. Αυτή η έξοχη πλάκα, υπάρχει και ένας δούλος, και ακριβώς επάνω στο κεφάλι του δούλου είναι μια γάτα, λείπει το κεφάλι της, ο δούλος, φλιμμένο το πρόσωπο του δούλου. Αυτή η έξεργη πλάκα του κύκλου του Φιδία, και από εδώ παίρνουμε και μια ιδέα πως θα ήταν ιζοφόρος και τα γλυπτά του Παρθενώνα, καθότι αυτή η πλάκα έχει σώσει το φινίρισμα στην επιφάνεια του μαρμάρου, διότι σήμερα στις μετόπες του Παρθενώνα και στη Σοφόρο δεν υπάρχει, και εδώ βλέπουμε το τέλειο φινίρισμα του μαρμάρου πάνω στην πλάκα του Αγορακρήτου, του Πάριου, του Γλύπτη, και βλέπουμε ότι έχει απομείνει από τα γλυπτά του Παρθενώνα ο κορμός της Σελήνης. Εδώ είναι το χέρι του Διός με τον κεραυνό, έτσι λέει η επιγραφή. Όλα αυτά βέβαια τώρα έχει καταστραφεί το φινίρισμα του μαρμάρου και η επιφάνεια, και δεν έχουν την ομορφιά που έχει η πλάκα του Αγορακρήτου, του Πάριου. Οι μετόπες του Παρθενώνα, οι οποίες εικονίζανε την λεγόμενη κένταυρομαχία, και αυτά είναι στα αιτώματα επάνω τα ανθέμια. Και πάλι βλέπουμε τις όμορφες μετόπες του Παρθενώνα, η λεγόμενη κένταυρομαχία. Οι κένταυροι μεθύσανε με το κρασί του Διόνυσου και θέλανε να αρπάξουν τους λαπίθες, τις γυναίκες των λαπιθών μάλλον. Και εδώ είναι ο Κέκροπας και η Έρση από το χέρι του Φιδία, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε τώρα καλά, γιατί το φινίρισμα του μαρμάρου που παρουσίαζε η πλάκα στο Αρχαιολογικό Μουσείο έχει χαθεί, διότι είναι πολλοί αιώνες, πολλά τα χρόνια, είναι 2.500 τα χρόνια. Και εδώ βλέπουμε τα έξοχα άλογα από την Σοφόρο του Παρθενώνα, 160 μέτρα, και περιέκλειε το ναό του Παρθενώνος στο πτερό μέσα από τις εξωτερικές κολόνες του ναού. Αυτές είναι γνήσιες, οι οποίες ήταν στην δυτική πλευρά του ναού, διότι της ανατολικής κατεστράφηκαν όταν ο Παρθενώνας κατά τον 5ο αιώνα έγινε εκκλησία. Εδώ είναι δύο μετόπες, οι μετόπες ήταν 90, μόνο 17 έχουν μείνει, και είναι ο λεγόμενος Ευαγγελισμός, οπωσδήποτε την άλλη μορφή, αλλά οι χριστιανοί φαντάστηκαν ότι είναι ο Ευαγγελισμός και κάπως διαφυλάχθηκε. Άλλες σκηνές οι οποίες έχει δουλέψει προπάντων ο σχεδιασμός του Φιδία και το επιτελείο του έχουν κάνει την δουλειά. Εδώ βλέπουμε πώς έχουν αναπλάσει σήμερα, πώς θα ήταν τα αιτώματα του Παρθενώνας κατά την ακμή τους και πριν καταστραφούν. Και εδώ φαίνεται, εδώ είναι η διαμάχη του Ποσειδώνος με την Αθηνά και την ονομασία της Αθήνας, και το ανατολικό αίτομα έχει τη γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία. Είναι όλοι οι θεοί, δεξιά και αριστερά, ο Απόλλωνας, ο Ήφαιστος. Ο Ήφαιστος είναι και η κύτταρος της Αθήνας, η Αρτέμιδα, και στις άκρες είναι οπωσδήποτε η Σελήνη και η Ανατολή. Τα αιτώματα του Παρθενώνα σε αναπαράσταση είναι και αυτά στο Μουσείο της Ακρόπολης, και παίρνουμε μία εικόνα πώς θα ήταν τα αιτώματα τον 5ο αιώνα, όταν τα
έφτιαξαν οι μεγάλοι γλύπτες Φιδίας, Εκτίνος, Καλλικράτης, Άγαρ Βαρβακίου έτσι λέγεται, βρέθηκε το 1880 και είναι το πλησιέστερο άγαλμα της Αθηνάς που ομοιάζει με την Αθηνά του Φιδία, η οποία είχε τοποθετηθεί το 438 μέσα στο ναό τον Παρθενώνα, στο σικό του ναού, ήταν χρυσελεφάντινο το άγαλμα, πάνωπλος η θεά, στο δεξί χέρι βαστάει την νίκη, την αιγίδα στο στήθος, τα γυμνά μέλη της θεάς ήτανε από ελεφαντόδοντο και τα μέλη του αγάλματος, το οποίο είναι τα ρούχα, ήταν από χρυσό, φύλλο χρυσού επάνω σε ξύλο ήταν, υπερκεφαλαία της θεάς Αθηνάς, η οποία έχει και τους γρίπες. Το άγαλμα είναι από λάβαστρο, από μάρμαρο της Πάρου το συγκεκριμένο, δεύτερος αιώνας μετά Χριστό, διότι το μάρμαρο της Πάρου είναι και διαφανές σαν αλάβαστρο. Το φίδι στην ασπίδα, και λέγουν οι αρχαιολόγοι ότι είναι το πλησιέστερο άγαλμα προς το χαμένο άγαλμα της Αθηνάς του Φιδίου. Εδώ πάλι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας είναι μια Αθηνά του τύπου του Φιδίου, οπωσδήποτε λιμνή Αθηνά. Κάπως είναι η Μέδος, έχει ένα σχήμα άλλο στο στήθος της, και η θεά Αθηνά παριστάνονταν στον τύπο αυτό χωρίς να έχει την περικεφαλαία. Στα μουσεία της Γερμανίας υπάρχει ένα άγαλμα ρωμαϊκών χρόνων της λιμνίας Αθηνάς, και εδώ είναι το κεφάλι της Αθηνάς αντίγραφο ρωμαϊκών χρόνων, από το πρωτότυπο, αντιγράφει πρωτότυπο έργο του Φιδία, η λιμνία Αθηνά, η οποία ήταν αφιερωμένη στην Ακρόπολη. Ρώμη, Μουσείο Άρτεμς, και είναι δύο μεγάλες Αθηνές, γύρω στα 3 μέτρα η κάθε Αθηνά είναι, και είναι Αθηνά πρόμαχος, υπουλιούχος της Αθήνα, αντίγος Αθηναίος επί, υπογραφή Έλληνος, Έλληνας λήπτης, έχει φτιάξει το άγαλμα, το οποίο είναι ρωμαϊκών χρόνων, είναι στο Άρτεμ, στο Εθνικό Μουσείο της Ρώμης, η Αθηνά του αντίοχου του γλύπτη, και μιμείται αγάλματα της Αθηνάς του Φιδία. Και πάλι δεύτερο άγαλμα της Αθηνάς με το Φίδι, στο ίδιο μουσείο του Άρτεμ της Ρώμης, είναι πολύ κοντά στην πιάτσα Ναβόνα, Εθνικό Μουσείο της Ρώμης, και αυτό πάλι μιμείται αγάλματα και πόζες του Φιδία. Οπωσδήποτε οι γλύπτες βάζανε και δικά του στοιχεία, αλλά η κεντρική γραμμή είναι πως ο ίδιος ο Φιδίας είχε σχεδιάσει και είχε εκτελέσει την πάνωπλο θεά Αθηνά. Πάλι τη βλέπουμε στο μουσείο το Άρτεμις της Ρώμης, η θεά Αθηνά με το φίδι και το σκύπτρο. Αρχαία Ολυμπία, ναός του Διός, το μεγάλο ιερό των Ελλήνων, όπου γίνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έχει αναστηλωθεί ένας κύανος από τον πολύ μεγάλο ναό του Διός, και εδώ ο Φιδίας γεννήθηκε το 480 π.Χ. στην Αθήνα και πέθανε το 430 πάλι στην Αθήνα, και εδώ ο Φιδίας έφτιαξε τον μεγάλο Δία για να τοποθετηθεί μέσα ως ρατευτικό άγαλμα στο μεγάλο ναό του Δία στην Ολυμπία. Εδώ βλέπουμε το εργαστήριο του Φιδία, όπου έπλασε και έφτιαξε το μεγάλο χρυσελεφάντινο άγαλμα. Στα χριστιανικά χρόνια έχει γίνει εκκλησία, και υπάρχουν σήμερα σημεία που φαίνεται πως είχε γίνει εκκλησία, το εργαστήριο του Φιδία, αρχαία Ολυμπία, αρχαιολογικός χώρος, εργαστήριο του Φιδία, το οποίο τον 5ο αιώνα είχε μετατραπεί σε εκκλησία, και εδώ βρήκανε διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Φιδία, καθώς και εργαλεία από το εργαστήριό του, ο οποίος επεξεργαζόταν το χρυσό και το ελεφαντόδο, το Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας. Και εδώ βλέπουμε το προσωπικό κύπελο του Φιδία, το οποίο είναι αυτό. Από κάτω έχει την υπογραφή «Φιδία ημί», λέει στο κύπελο, πιθανόν έπινε το νερό του και το κρασί του ή το υδρόμελο που πίνανε τότες. Άλλα αγγεία με καρικατούρες επάνω, 5ο αιώνας, εποχή του
που έφτιαξε ο Φιδίας, και εδώ είναι μία ζωγραφιά στο Μουσείο της Αρχαίας του Ολυμπίας, πώς θα ήταν ο μεγάλος Δίας, τον οποίο ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, το οποίο το είχε κατασκευάσει ο Φιδίας από χρυσό και λέφωτο. Εδώ είναι φόρμες και μύτες που ο Φιδίας έχινε το χρυσό και μετά έφτιαχνε τα μέλη του αγάλματος. Μουσείο Νάπολης της Ιταλίας, ο Φιδίας επηρέασε όλους τους καλλιτέχνες. Εδώ είναι αθλητές του Πολύκλητου. Ο Πολύκλητος ήταν την ίδια εποχή μαζί με τον Φιδία. Αυτά είναι αγάλματα που έχουν βρεθεί στο Ερκουλάνο, είναι πρώτος αιώνας π.Χ. αλλά μιμούνται την φιδιακή τέχνη, διότι στον κύκλο του Φιδία ήταν ο Αγοράκριτος και ο Πολύκλητος. Ο Πολύκλητος ήταν και στον διαγωνισμό στην Έφεσο μαζί με τον Κρυσίλα. Αυτά τα αγάλματα, τα οποία έχουν βρεθεί στην Ιταλία, στο Ερκουλάνο, στην Πομπία κοντά, όλα είναι εμπνευσμένα από την δύναμη του σχεδίου και τις εμπνεύσεις του Φιδία. Δεν είναι ένας Διόνυσος, είναι πρώτος αιώνας π.Χ. Και όλα αυτά βέβαια μιμούνται πρότυπα και έργα του μεγάλου γλύπτη Φιδία, 480 π.Χ. 430 π.Χ. Αρχές του 5ου αιώνα, προς το τέλος του 5ου αιώνα πέθαινε ο Φιδίας, ο οποίος χάραξε, έφερε την τέχνη από την αρχαϊκή στην κλασική εποχή. Ο Διόνυσος, ένα από τα ωραιότερα αγάλματα που έχω δει και υπάρχουν, και είναι στο Μουσείο της Νάπολης της Ιταλίας και έχει βρεθεί στο Ερκουλάνο, στην πόλη Ηράκλειο. Αυτά είχαν θαυτεί κατά την έκρηξη του Βεζουβίου του 70 μετά Χριστό, και η τέφρα του Βεζουβίου διαφύλαξε όλα αυτά στην βίλα. Στο Ερκουλάνο ευρέθηκαν αυτά τα αγάλματα, πάρα πολλά αγάλματα, και στο κέντρο της έδωσης αυτή είναι και το άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου, παρατεταμένη με τα δύο χέρια η Αθηνά. Στο δεξί χέρι έχει την Ράβδο, το Ακόντιο, και στο αριστερό έχει πατάξει την αιγίδα της. Οι άλλες αμαζόνες του Κρυσίλα και του Φιδία, του Πολύκλητου, που υπάρχουν στο Καπιτόλιο της Ρώμης, πάλι Αθηνά Πρόμαχος από το Καπιτόλιο της Ρώμης, όλα αυτά εμπνέονται από σχέδια και πρότυπα του Φιδία. Είναι βέβαια ρωμαϊκών χρόνων αυτά τα γάλματα της Αθηνάς, είναι στο Καπιτόλιο της Ρώμης, η κεφαλή της Αθηνάς. Στο δεξί χέρι είχε το Κόντιο, στο αριστερό την Ασπίδα, και πάλι το όμορφο άγαλμα της Αθηνάς, της Αμαζόνας, του Κρυσίλα, η οποία είναι στο Καπιτόλιο της Ρώμης. Το βραβείο βέβαια της πληγωμένης Αμαζόνας το πήρε ο Πολύκλητος. 430 έγινε ο διαγωνισμός προ Χριστού στην Έφεσο. Αυτά τα λέει ο Πλίνιος, ο Ρωμαίος. Κεντρική αίθουσα του Καπιτολίου της Ρώμης, πάρα πολλά αγάλματα, τα οποία βέβαια είναι και συμπληρωμένα κατά την αναγέννηση. Φιδίας, ο μεγάλος γλύπτης.